Φίλες και φίλοι, γεια σας. Διαζώσεις και σήμερα κοντά σας. Οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα social media, στο Facebook, η σελίδα μας Κατερίνα Δόδουρα Διαζώσεις, στο Instagram Κατερίνα Δόδουρα και flashtv.gr. Επίσης μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του σταθμού flashpavlatv.gr καθώς και στο YouTube Flash Kozani TV για όλες τις εκπομπές και όλα τα ρεπορτάζ που ανεβαίνουν και μπορείτε να τα βλέπετε όποτε εσείς μπορείτε. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας, το Κατάστημα Γυναικείων Ενδυμάτων Join Plus στο κέντρο της Κοζάνης, πλατεία 28 Οκτωβρίου 25 και joinplus.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα, e-shop, για τις πιο εύκολες αγορές σας με ένα μόνο κλικ. Μία νεανική οπτική της μόδας για juicy κορίτσια. Και τον Αθλητικό Σύλλογο Κοζάνης Μακεδονική Δύναμη, ο Σύλλογος των Πρωταθλητών που μας χαρίζει πολλά χρόνια επιτυχίες, τμήματα χορού, ρυθμικής, μπαλέτου και τάι κβοντό. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο τον Γενικό Διευθυντή της Διάδημα ΑΕ. Η Διάδημα είναι η Διαδημοτική Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Δημοσθένη Μαυρίδη. Καλησπέρα, Δημοσθένη. Καλησπέρα. Κύριε Μαυρίδη. Καλησπέρα. Και έχουμε επίσης τη χαρά να έχουμε στο στούντιο την Κατερίνα Μαρκοπούλου. Καλησπέρα, Κατερίνα καλησπέρα. Μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Διευθυντά. Καλησπέρα, Κατερίνα. Θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση, αν μη τι άλλο, σήμερα, να μάθουμε και να ακούσουμε τα πάντα που έχει να κάνει με την εταιρεία, τη διαχείριση απορριμμάτων, την ανακύκλωση στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Να ξεκινήσω λοιπόν αυτή τη σημερινή κουβέντα. Σήμερα η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Μαυρίδη, κύριε Δημοσθένη, είναι πρωτοπόρο στη διαχείριση απορριμμάτων. Πώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα? Και μάλιστα δίνουμε και τα φώτα μας και σε άλλες περιφέρειες και όχι μόνο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια διαχρονική προσπάθεια που έγινε από τους δήμους, κύριε, από τους δημάρχους, που περάσαν όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια που έχει ζωή διάδημα. Είναι μια προσπάθεια που πραγματικά αγωνιστήκανε πάρα πολλοί δήμαρχοι μαζί με τα στελέχη που πλαισιώθηκε η διάδημα από τη στελέχη τοπικά εδώ της τοπικής κοινωνίας και μέσα από αυτή την προσπάθεια πραγματικά κατορθώσαμε σήμερα να είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια που επιτυχάνουμε το στόχο της νομοθεσίας για τα απορρίμματα. Αξιοποιούμε το 70% των απορριμμάτων, ενώ μόνο το 30% πάει για υπόλοιμα και το οποίο θα πούμε στη συνέχεια, όταν πούμε για το αύριο, έτσι και την προοπτική της εταιρείας, το τι στοχεύαμε να κάνουμε και αυτό το 30%. Όλα αυτά βέβαια, που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, δεν ήταν εύκολο να γίνουν και δεν γίνανε ούτε με ένα μαγικό ραβδί, ούτε γίνανε από μόνο τους. Γίνανε μέσα, είπα, από τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε οι δήμαρχοι και τα στελέχη της Διάδημα και τα διοικητικά συμβούλια, θα έλεγα, της Διάδημα και βέβαια με την βοήθεια της περιφέρειας που διαχρονικά χρηματοδότησε την επιχείρησή μας, την Διάδημα ΑΕ, με προγράμματα τα οποία πραγματικά αξιοποιήσαμε και όχι μόνο, αλλά και η κεντρική κυβέρνηση βοήθησε την εταιρεία και θα έλεγα ότι μέσα από αυτήν το συγκερασμό και την προσπάθεια και των τριών, δηλαδή περιφέρειας, κυβέρνησης και δήμων, φτάσαμε στο σημείο να είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα, ως Δυτική Μακεδονία, και να παίρνουμε τα εύσημα από το ίδιο το κράτος, από τους υπουργούς. Έτσι επισκεφθήκανε, μπορώ να σας πω, την επιχείρησή μας Ευρωπαίοι στελέχοι ευρωπαϊκών, έτσι, άλλων περιφερειών. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί πραγματικά μας δώσαν όλοι τα συγχαρητήρια ότι είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ελλάδα που κάνουμε τη διαχείριση με τον καλύτερο τρόπο αυτή των απορριμμάτων. Τώρα θα ήθελα, ναι, Κατερίνα, τη συνδρομή σου εδώ, λιγάκι έτσι να γίνεται ένας διάλογος. Κύριε Μαυρίδη, εγώ κάνω το ρεπορτάζ της Διάδημα 20 χρόνια της αυτοδιοίκησης.
και παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή την πορεία της διάδημα. Τότε ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, καθώς είχαμε πολλούς δήμους, είχαμε κοινότητες. Ξεκινήσαμε από πάρα πολύ ψηλά. Πολύ καποδιστριακή δήμη. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. 13 δήμοι είναι. Μία διαφορετική συνεργασία. Μιλάμε για καλές πρακτικές. Η Κατερίνα εδώ σε αυτή την εκπομπή παρουσιάζει καλές πρακτικές. Και η Διάδημα είναι μία εταιρεία με πολύ καλές πρακτικές. Και επειδή πολλοί ρωτάνε ποια τα υλικά που κύριε ανακυκλώνουμε, κύριε Μαυρίδη, γιατί όλοι νομίζουν ότι τα πάντα ανακυκλώνονται και τα πάντα είναι χρήσιμα στη ζωή μας. Καταρχάς πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα θέμα εδώ πέρα, το οποίο πολλοί, πραγματικά πολλοί πολίτες ίσως να μην το γνωρίζουν, ότι έχουμε στήσει το εργοστάσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων, δηλαδή τον πράσινο κάδο πηγαίνει στο εργοστάσιο, όπου εκεί γίνεται ο διαχωρισμός των υλικών. Ουσιαστικά γίνεται μια ανακύκλωση σε ευρύτερη κλίμακα. Και πλέον αυτού του εργοστασίου όπου κάνει την ανακύκλωση, κάνουμε και διαλογή στην πηγή. Αυτούς τους κάδους που βλέπουν χωροθετημένους σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας δηλαδή, είναι χωροθετημένοι, είναι το χαρτί, το γυαλί, το αλουμίνι, έτσι, και το πλαστικό. Βέβαια προσθέθηκε και το βιοαπόβλητο στη συνέχεια και τα τηγανέλαιο. Όλα αυτά προσθέθηκαν στη συνέχεια. Γίνεται μία διαλογή ξεχωριστά την οποία κάνει η ίδια η Διάδημα. Άρα ανακυκλώνουμε 7 υλικά, τα οποία πραγματικά εδώ στη Δυτική Μακεδονία γίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι κι αλλιώς οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας έχουν αφομοιώσει, αν θέλετε να το πω διαφορετικά, έχουν στερνηθεί αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία βοηθάει βέβαια το περιβάλλον, έτσι, και έχουν συνείδηση οι πολίτες, όπου και εδώ πρωτοπορούμε ως προς την ανακύκλωση των υλικών, τη διαλογή στην πηγή, που όπως γνωρίζουν ή αν το γνωρίζουν οι πολίτες, ότι αλλού γίνεται στον μπλε κάδο, όπου εκεί τα ρίχνουν όλα και μετά τα πηγαίνουν στα κδά. Ενώ εδώ σε εμάς, έτσι εδώ στη Δυτική Μακεδονία, γίνεται διαλογή στην πηγή ξεκάθαρα, όπου τα υλικά εδώ ξεχωρίζουν διευθύνσεις εξ αρχής. Άρα η ανακύκλωση ως προτεραιότητα της Διάδημα και των πολιτών, είναι αυτό που πρέπει να δουν οι ίδιοι πολίτες και αυτό που πρέπει να εφαρμόσουν οι πολίτες, που είσαμε σήμερα, πραγματικά πετυχαίνουμε τον αρχικό σκοπό που είχαμε θέσει. Και αρκετά συχνά, Κατέρνα, συγγνώμη, και αρκετά συχνά λέμε ότι αν δεν θέλουμε να κάνουμε ανακύκλωση και αν δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα υλικά, καλό είναι να ρίχνουμε όλα τα απορρίμματα στον πράσινο κάδο. Κοιτάξτε να δείτε, να το πω διαφορετικά, εμείς ως Διάδημα φροντίζουμε για αυτό το σκοπό, δηλαδή για τους πολίτες, όπου εάν και όπου δεν βρούνε, αν δεν βρούνε, γιατί δεν μπορεί να θέσεις, να βάλεις κάδο σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και παντού, είναι χωροθετημένοι σε επίκαιρα σημεία το χαρτί, το γυαλί, το αλουμίνι και το πλαστικό, όπως και το τηγανέλαιο, και σε συνέχεια θα μπουν και τα βιοαπόβλητα. Αυτά δεν μπορούν να πούνε παντού. Όπου δεν υπάρχουν, οι πολίτες μπορούν να τα ρίχνουν στον πράσινο κάτω, όπου εκεί πραγματικά πάνε στο εργοστάσιο και εκεί γίνεται η διαλογή κατά τρόπο, θα έλεγα, πάρα πολύ ικανοποιητικό, αφού έτσι κι αλλιώς τους στόχους της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας τους πιάνουμε. Αυτό που είπα προηγούμενα, το 70% δηλαδή το ανακυκλώνουμε και μόνο το 30% έτσι πηγαίνει προς τα αφή, σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες, όπου δεν γίνεται, δεν υπάρχει μηχανική επεξεργασία, όπου εκεί πηγαίνει το 70% πηγαίνει προς τα αφή. Δηλαδή απέχουμε πολύ μακράν της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε άλλες περιοχές, σε σύγκριση με εμάς, που εμείς είμαστε οι μοναδικοί που πιάνουμε έτσι τους στόχους της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και μια πρωτιά, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρωταθλητές και κάπου, γιατί συνήθως είμαστε πάντα ουραγοί. Σε ένα πολύ σημαντικό θέμα όμως. Που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με τους πολίτες και την ευαισθητοποίηση και με όλο αυτό που έχει να κάνει με την ζωή μας. Αυτό είναι το επόμενο που θέλω να ρωτήσω στον κύριο Μαυρίδη. Η συμμετοχή των πολιτών είναι πολύ μεγάλη, το είπατε κι εσείς λίγο πριν. Τέλος πάντων, έχουν αποκτήσει μια περιβαλλοντική συνείδηση, να υποθέσω, εφαρμόζοντας την ανακύκλωση. Αυτό είναι επίτευγμα, το να γίνει τρόπο ζωής στους συμπολίτες μας. Εσείς πώς το πετύχατε για να φτάσουμε μέχρι σε αυτό το σημείο? Πρέπει να σας πω το εξής, ότι όλα αυτά πραγματικά θέλουν πολύ κόπο, θέλουν ενημέρωση των πολιτών,
να πούμε ότι, μια και μου δίνεται ευκαιρία, ότι σήμερα υπάρχει ένα ειδικό τμήμα στην Διάτμα, όπου καθημερινά επισκέπτεται τα σχολεία, όπου κάνει την εκπαίδευση των παιδιών. Εκπαιδεύσαμε χιλιάδες παιδιά εδώ και 4-5 χρόνια που κάνουμε αυτή που έχουμε αυτή την πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα το οποίο έτσι ουσιαστικά υιοθετήθηκε από εμάς. Mm-hmm. Η ίδια η Διάτμα το έχει κάνει. Δεν το κάνουν αλλού σε άλλες περιφέρειες. Εμείς το στήσαμε εδώ πέρα. Αυτό λίγο να ρωτήσω και διακόπτω. Ναι. Εσείς έρχεστε σε επαφή με τα σχολεία και με όποιους φορείς θέλουν εμείς, να εκπαιδευτούν. Εμείς, ναι. Δεν σας κάνουμε είναι ένα πρόσθεση. Πρόγραμμα, όχι. Πολύ είναι ωραία, ένα τέλεια. Πρόγραμμα το οποίο οργανώσαμε. Και σχετικά πλάνα από το ρεπορτάζ. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο οργανώσαμε εμείς, έτσι, μέσα στην εταιρεία, όπου έχουμε ως αποκλειστικό στόχο και σκοπό να ενημερωθούν πρώτα τα παιδιά, γιατί από εκεί ξεκινάει η ανακύκλωση και η περιβαλλοντολογική συνείδηση. Και βέβαια τα παιδιά μεταφέρουν όλη αυτή την εμπειρία και στους γονείς. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το επίτευγμα του στόχου που λέμε, το 70% έτσι να μπορούμε να το ανακυκλώνουμε. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να είμαι ξεκάθαρος εδώ πέρα. Χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο από πόρους της Διάτμα. Δεν χρηματοδοτήθηκε από πουθενά άλλου. Mm-hmm. Παρά τις προσπάθειες που κάναμε διαχρονικά να μας χρηματοδοτήσουν, πλην όμως φωνή βόντως εντυπωσιακή. Αυτό σημαντικό. Θα μπορούσε άνετα το Υπουργείο Παιδείας, ναι, να χρηματοδοτήσει τέτοιες προσπάθειες. Βέβαια γίνεται με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας. Στέλνουμε έγγραφο στο Υπουργείο Παιδείας, όπου μας δίνει την άδεια να κάνουμε αυτή την επίσκεψη στα παιδιά. Πέρσι, να το πω το 23, κάπως 12.000 παιδιά έχουν εκπαιδευτεί και κάπως τα 200, ίσως και παραπάνω σχολεία έχουν επισκεφθεί από την εταιρεία μας στελέχη, τα οποία πραγματικά ασκούν μόνο αυτή τη δουλειά, δηλαδή να ενημερώνουν τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ήθιστε οι γονείς να μεταφέρουν την γνώση. Εδώ τα παιδιά μεταφέρουν την γνώση. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, αλλά είναι και καλό γιατί τα παιδιά και με τον τρόπο που τα μεταφέρετε την πληροφορία και τη γνώση, γίνεται με πολύ εύκολο τρόπο, σαν παιχνίδι με έναν τρόπο, και έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και βέβαια, όχι μόνο αυτό, όχι μόνο τα παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, που τα κάνουμε σε διάφορες πλατείες, στην γιορτή του περιβάλλοντος ή σε διάφορες άλλες γιορτές, την ημέρα της ανακύκλωσης κτλ. Όπου η εταιρεία συμμετέχει με τα στελέχη μας κάθε φορά που προκύπτει ένα τέτοιο θέμα. Λοιπόν, και εκεί γίνεται ενημέρωση και των πολιτών. Άρα, δηλαδή, συνδυαστικά μαθητές και πολίτες, λοιπόν, έχουν αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια της Διάτμα και πραγματικά πορευόμαστε όλοι, να το πω, προς την ίδια κατεύθυνση, στην ίδια γραμμή. Και εκεί πετυχαίνουμε ό,τι δεν πετυχαίνουν οι άλλες περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. Πέρα από όλα αυτά όμως, έχετε μία πολύ μεγάλη επιτυχία, κύριε Μαυρίδη. Ναι. Είναι τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης υλικών, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών. Ζητάνε πολύ τα φώτα σας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έχει βραβευτεί Διάτμα πάρα πολλές φορές για αυτή την πρωτοβουλία και καλείστε αρκετά συχνά σε ενημερωτικές συναντήσεις και εκδηλώσεις για να μεταφέρετε την εμπειρία σας. Έχουμε λοιπόν σήμερα στη Δυτική Μακεδονία και είμαστε τυχεροί αυτά τα κέντρα που λειτουργούν, επαναχρησιμοποίηση υλικών. Πάρα πολύ σημαντικό, δεν πετάμε τίποτα. Ό,τι είναι καλό, το πάμε σε αυτά τα κέντρα. Πώς λειτουργεί όλο αυτό, να μας πει. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε κανένα πλάνο να δείξετε. Έχουμε και να δείξετε τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης που πραγματικά εδώ πέρα είναι πρωτοποριακά. Αν έχετε ένα βίντεο, μπορείτε να το βάλετε το βίντεο. Για να δίνουν οι πολίτες τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και να λέω τι είναι αυτά το κέντρο. Τι είναι αυτά τα κέντρα. Τέτοια κέντρα επαναχρησιμοποίησης έχει η Καστοριά, έχει η Φλόρινα, έχουν τα Γρεβενά. Λοιπόν, σε μικρότερη κλίμακα έχει το Βόλιο, τα Σέρβια και το Αμίντο. Δημοπρατήθηκε το κέντρο επαναχρησιμοποίησης της Πτολεμαϊδός, της Εορδές, δηλαδή στο Δήμο Πτολεμαϊδός. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε τη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, και αυτή τη χρηματοδότηση για εδώ της Κοζάνης. Μπορείτε να μου πείτε γιατί είμαι της Κοζάνης τελευταία. Δεν θα μπω σε μία λεπτομέρεια. Δεν ήταν δική μας υπαιτιότητα. Ήταν αλλουνών υπαιτιότητα. Δεν πειράζει. Παρά αυτά όμως, εμείς προχωρούμε.
Λοιπόν, θα γίνει και αυτό. Ήδη ήρθαμε σε επαφή με την περιφέρεια, όπου η περιφέρεια πραγματικά μας είπε σε πρώτη φάση ο κύριος Αμανατίδης, που είχαμε μια συνάντηση μαζί του, ότι ναι, το αποδέχεται. Άρα θα χρηματοδοθεί από εκεί κάπου στο 1 εκατομμύριο, ίσως λιγότερο. Τα λεφτά αυτά είναι εξασφαλισμένα. Σε πρώτη επαφή που είχαμε με την περιφέρεια τον κύριο Αμανατίδη, μας είπε ναι, άρα και εδώ θα δημοπρατηθεί. Τι γίνεται τώρα? Εδώ πέρα οι πολίτες μπορούν να πάνε σε αυτά τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης ό,τι δεν χρειάζονται. Ό,τι είναι χρήσιμο στο σπίτι τους, αλλά ή το χρησιμοποίησαν ελαφρώς ή δεν το χρειάζονται πλέον. Ή το βαρέθηκαν. Το βαρέθηκαν και θέλουν να τα αλλάξουν. Όχι απαραίτητα κάτι άχρηστο με την έννοια του σπασμένου. Όχι, του... πρέπει να είναι τουλάχιστον κατάσταση. Να μπορεί να επισκευαστεί κατά κάποιο τρόπο ή να είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Mm-hmm. Να μπορεί να το πάρει το κέντρο επαναχρησιμοποίησης. Τα πάνε στα κέντρα επαναχρησιμοποίησης, εκεί τα παραλαμβάνει ειδικός υπάλληλος, εκεί τα ταξινομεί ή αν χρειάζεται κάτι να το διορθώσουμε, το διορθώνουμε, τα ταξινομεί και στη συνέχεια πηγαίνουν οι πολίτες από όλα τη Δυτική Μακεδονία, ας πούμε εδώ στην Καστοριά που βλέπω, πάνε οι Καστοριανοί, οι Αργίτες και όποιοι άλλοι πολίτες θέλουν. Υπάρχει, θα έλεγα, και μια ειδική πλατφόρμα όπου μπορεί να δει ο πολίτης τι υλικά υπάρχουν έτσι στο αυτό το κέντρο. Άρα ήταν αυτό το πρώτο που χρειάζεται. Ήταν αυτό που εγκαινιάσαμε το 2020 20. Έγινε αυτό, ναι. Και μάλιστα ήταν ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Γραφάκος, ο οποίος εκεί απεσπάσαμε και τα εύσημα έτσι ως πρωτοπόροι σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού τέτοια κέντρα επαναχρησιμοποίησης. Όπου πάνε να συνεχίσω, ότι πάνε οι πολίτες και ό,τι χρειάζονται και είναι χρήσιμο για αυτούς μπορούν να το πάρουν δωρεάν. Μπορώ να σας πω το εξής. Το λέω έτσι παρεμπιπτόντως, πραγματικά συγκινήθηκα όταν είδα το νούμερο. 20 περίπου καθίσματα, παιδικά καθίσματα, αυτά που βάζουν στα αυτοκίνητα πίσω, mm-hmm. νέα ζευγάρια. Λοιπόν, τα είχαμε στο κέντρο επαναχρησιμοποίησης της Καστοριάς. Λοιπόν, και πήγανε νέα ζευγάρια και πήρανε λοιπόν τα καθίσματα αυτά για να τα χρησιμοποιήσουν για την καινούργια οικογένεια που έχουν κάνει. Πραγματικά, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ είναι σημαντικό. Κοινωνική βοήθεια, κοινωνική προσφορά, έτσι που κάνουμε έτσι στους πολίτες, στον ανήμπορο πολίτη, ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει κάτι ή να προμηθευτεί κάτι. Mm-hmm. Πηγαίνει στο κέντρο επαναχρησιμοποίησης και εκεί δωρεάν το παίρνει και μας ικανοποιεί απόλυτα αυτό, όχι μας μόνο που ασκούμε αυτή την δραστηριότητα, έτσι, αλλά και όλους τους πολίτες που πραγματικά ό,τι δεν χρειαζόμαστε τουλάχιστον πιάνει τόπο σε κάποιο άλλο σπίτι. Ακριβώς. Παιδικά ρούχα. Παιδικά ρούχα, ό,τι θέλει. Έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά. Ό,τι αντικείμενο έχει ένα νοικοκυριό, ναι. Λοιπόν, μπορεί να το πάει στο κέντρο επαναχρησιμοποίησης. Πολλές είναι οι δράσεις που αναπτύσσει η εταιρεία, έτσι. Θέλετε να πούμε δύο λόγια για αυτές? Ναι. Είναι για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση του κοινού, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ναι. Με τα σχολεία, όλα. Κοιτάξτε, έτσι, να τις πούμε μόνο. Λίγο. Θα τα πούμε εν συντομία, γιατί για το καθένα, ας πούμε, που πρέπει λέμε να εδώ, αφιερώσουμε μια πρέπει ολόκληρη να εκπομπή. Αφιερώσουμε πολύ χρόνο. Δεν έχουμε λοιπόν, τόσο έχουμε χρόνο. Τη μηχανική επεξεργασία. Έχουμε την ανακύκλωση στα 7 ρεύματα, την διαλογή στην πηγή. Το πλαστικό, το γυαλί, το αλουμίνι, τα βιοπόβλητα, τα τηγανέλαια, τα οικιακά απόβλητα κτλ. Mm. Έχουμε τα ογκώδη, έχουμε τις ηλεκτρικές συσκευές, έχουμε τα ορυκτέλαια απόβλητα των ορυκτελών, πηγαίνει ειδικό αυτοκίνητο σε όλη την Δυτική Μακεδονία, από τα μηχανουργία κτλ. Και μαζεύει τα ορυκτέλαια, που αυτά πραγματικά δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε τα πράσινα σημεία, mm-hmm. είναι τα πράσινα σημεία που βρίσκονται στους σταθμούς μεταφόρτωσης, όπου εκεί ήδη έχουμε κάνει πράσινα σημεία. Και τι σημαίνει πράσινο σημείο? Ό,τι ογκώδη έχει ή ό,τι άλλο μπορεί να έχει, ένα έπιπλο κτλ., μπορεί να το πάει εκεί πέρα, mm-hmm. να το πάει στο κέντρο, στα τοπικά κέντρα. Αυτό υπάρχει. Λοιπόν, πρόβλημα. Υπάρχουν 10 τέτοιοι σταθμοί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, άρα οι πολίτες μπορούν να τα πάνε εκεί, να μην τα πετάνε από εδώ και από εκεί, mm-hmm. ως που γινόταν παλαιότερα. Σήμερα υπάρχει χώρος όπου μπορούν να τα πάνε. Και βέβαια, μπορώ να σας πω τώρα, είναι τα φυτοφάρμακα, τα οποία ήδη δημοπρατήσαμε τους κάδους. Θα γίνει πιλωτικά πρώτα στην Πτολεμαϊδα και στο Αμύντο και στη συνέχεια σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα,
είναι αυτό που πραγματικά προκαλεί την μόλυνση του περιβάλλοντος από τα απόβλητα που χρησιμοποιούν οι αγρότες, δηλαδή είναι συσκευασίες οι οποίες είναι μολυσματικές και τα οποία θα γίνει πρώτα πιλωτικά από το Λεμαίδα και Αμύνδιο. Ήδη έχουν δημοπρατήσει το απορριμματοφόρο. Πιστεύω το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε τουλάχιστον ως προς την πιλωτική εφαρμογή και στη συνέχεια χρηματοδοτήθηκε μετά από επαφή που είχαμε στο Πράσινο Ταμείο, με το Πράσινο Ταμείο, αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εμείς. Το Πράσινο Ταμείο. Είναι πολύ σημαντικό. Και μια και πάμε στην απολιγνητοποίηση, πρέπει να βρούνε και διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, πραγματικά αγκάλιασαν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Λοιπόν, χρηματοδοτείται από την περιφέρεια, από το Πράσινο Ταμείο και από την περιφέρεια ένα κομμάτι. Λοιπόν, όπου θα συλλέξουμε όλα τα φάρμακα της Δυτικής Μακεδονίας. Μια πραγματικά προσπάθεια η οποία πρέπει και οι αγρότες να την αγκαλιάσουν και να συμβάλλουν και οι ίδιοι, γιατί χωρίς τη συμβολή των πολιτών και στην προκειμένη περίπτωση των αγροτών για τα φυτοφάρμακα, όπου θα υπάρχουν ειδικοί κάτι να τα τοποθετούν, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Σωστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς μόνοι μας. Έτσι, εμείς κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια, απορριμματοφόρο, κάδους, εργατικό προσωπικό, έχουν όλα αυτά ένα κόστος το οποίο υπομειζόμαστε, αλλά αυτό πρέπει να το υποστηρίξουν και οι ίδιοι αγρότες. Εννοείται, όπου τους καλώ σήμερα μέσα από την εκπομπή σας, εφόσον θα το στήσουμε το επόμενο διάστημα, να συμβάλλουν και αυτοί προς αυτή την προσπάθεια, ώστε να μην παρατηρείται αυτό το θα έλεγα το φαινόμενο, έτσι να πετάνε τα φυτοφάρμακα και οπουδήποτε, από εδώ και από εκεί. Σαφώς. Για να κλείσουμε αυτή την περίοδο. Πρέπει να πω όμως και τώρα ότι έχουμε τοποθετήσει και τα επικίνδυνα απόβλητα. Υπάρχουν ήδη, έχουμε τοποθετήσει αρκετά σημεία, μείναν άλλα 6-7 σημεία, όπου θα τοποθετήσουμε έναν ειδικό κάδο, όπου είναι... Με το χαρακτηριστικό τίτλο ΕΠ. Και το θαυμαστικό, Μαυρίδη. Όπου αυτό είναι... σε διαχωρισμένο, όπου εκεί λέει σε κάθε κάδο μέσα τι θα βάλεις. Αυτό είναι, αυτά μιλάμε για τα επικίνδυνα απόβλητα. Να το πούμε ποια είναι. Να τα πούμε πάνε γιατί... γυναίκες, να το πούμε πάνε γυναίκες, έτσι, στα κομμωτήρια. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, που χρησιμοποιούν τα κομμωτήρια και άλλα παρεμφερεί άλλα τέτοια μαγαζιά. Τα αισθητικής, ομορφιάς, όλα αυτά, τα ξέρετε, προϊόντα. Είναι επικίνδυνα απόβλητα. Μάλιστα. Αυτά θα πρέπει να συλλέγονται. Και θα πρέπει οι ίδιοι που ασκούν αυτό το επάγγελμα, όλα αυτά τα απομεινάρια θα πρέπει να τρόπο. Τα συγκεντρώνουν. Εμείς θα έχουμε ειδικούς κάδους όπου θα τα πηγαίνουν εκεί πέρα και εμείς στη συνέχεια τα συλλέγουμε και τα αξιοποιούμε με το δικό μας τρόπο. Αυτά, κύριε Μαυρίδη, σίγουρα πρέπει να τα επικοινωνήσετε και εμείς με τη σειρά μας ως κοιτάξτε μέσο. Να δείτε, όπου στείλουμε κάδο, όπου στείλουμε τέτοιο κάδο, θα να πάμε πάνω χάρη. Έχουμε συμφωνήσει να πάμε στην Νάπολη. Θα στήσουμε ένα τέτοιο κάδο. Λέω ένα παράδειγμα. Γιατί προηγούμενα μίλαγα με τον υπεύθυνο που θα πάμε να στήσουμε ένα κάδο και στην Νάπολη. Εκεί θα πάμε στα κομμωτήρια, θα κάνουμε μια συγκέντρωση. Θα πάμε στα κομμωτήρια, κύρια που χρησιμοποιούν αυτή τέτοιου είδους αντικείμενα. Θα πάμε να τους ενημερώσουμε και θα κάνουμε και μια συγκέντρωση στην πλατεία όπου θα ενημερώσουμε τις γυναίκες και το κοινό, γιατί δεν χρησιμοποιούν μόνο τα κομμωτήρια, αλλά και πολλές γυναίκες και έξω, και προσωπικά και ατομικά. Είναι προϊόντα, εκεί είναι η προϊόντα τα οποία έχει... χρησιμοποιεί η κάθε γυναίκα. Θα τους ενημερώσουμε, θα κάνουμε ειδική συγκέντρωση, όπου αυτά δεν πρέπει να τα πετάνε στους κάδους, θα πρέπει να τα πετάνε στο συγκεκριμένο κάδο, όπου θα είναι τοποθετημένος, θα τους πούμε σε ποιο σημείο. Και είναι και ο χαρακτηριστικός ο τίτλος. ΕΠ, θαυμαστικό, μας έδωσε και την είδηση. Τι ο κύριος Μαυρίδης. ΕΠ. Επικίνδυνα. Α, το επικίνδυνα το και το ερωτηματικό. Ναι. Μάλιστα. Και είναι και το πολύ καλό. Επικίνδυνα και ερωτηματικό. Πολύ έξυπνο και πρωτοπόρο. Επί ερωτηματικό. Είναι επικίνδυνο. Η διάδημα, κύριε Μαυρίδη, ανδιαφυσβήτητα είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Δυτικής Μακεδονίας, να τολμήσω να πω και της Ελλάδας. Εγώ. Όχι της Ελλάδος, να πούμε της Δυτικής Μακεδονίας. Της Δυτικής Μακεδονίας. Κοιτάξτε να δείτε, αν δούμε αρνητικά... είναι στην Ελλάδα. Ακούστε, στην Ελλάδα Στην Ελλάδα είναι, στην ανακύκλωση είναι. Και το λέμε ευθαρσώς αυτό και το διατυμπανίζουμε. Και βέβαια έχουμε αποσπάσει τα εύσημα που σας είπα προηγούμενα από τα Υπουργεία, από τους γραμματείς, από παντού. Είναι ότι η μεγαλύτερη επιχείρηση σε προσωπικό σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η μεγαλύτερη γενικότερα. Το 70% ανακυκλώνεται σε εμάς. Όταν σας είπα σε όλη την Ελλάδα,
ανακυκλώνεται μόνο το 30% πάει έτσι στο... Εκεί, 22 με 30. Εδώ είναι 70. Χιτή. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα πάει το 70. Το αντίστροφο δηλαδή. Έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο μακριά το είναι. Ναι, καλώς το θες. Θέλω δύο λόγια. Ένα όμως πρέπει να πω, ότι είμαστε μεγάλοι στη Δυτική Μακεδονία. Να το πούμε αριθμητικά, απασχολούμε 230 άτομα. Αυτό. 250 και άτομα. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση. Λοιπόν, είναι και η απασχόληση κύρια νέων παιδιών, νέων ανθρώπων, επιστημονικό προσωπικό και άλλο προσωπικό εργατικό μέσα στο εργοστάσιο, όπου εκεί τηρούνται όλες η εργατική νομοθεσία, τηρείται πλήρως. Mm. Είναι μια εταιρεία που πραγματικά, λοιπόν, πάει μπροστά. Αυτό θέλω να μου πείτε δύο λόγια για το μέλλον. Πώς διαγράφετε το μέλλον. Να το πούμε, πάμε αυτό για το αύριο δηλαδή. Να πούμε, να εντάξει, δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πάμε και για το αύριο να δούμε τι θα κάνουμε στο αύριο. Εδώ θα πω κάτι, ας πούμε, πολύ σημαντικό. Δύο μας δώσατε έτσι δείγματα. Τρεις ειδήσεις. Θα πω ένα σημαντικό. Και το οποίο σημειώστε το, ότι όπως θα το πω θα γίνει. Καταγράφεται. Ναι, καταγράφεται. Όπως θα το πω θα γίνει. Παρά αυτά υπάρχουν διάφορες έτσι, άλλες αντιλήψεις και διάφορες άλλες θέσεις. Εμείς έχουμε το θάρρος να το λέμε. Το έχουμε πει και παλαιότερα για ένα άλλο θέμα, ας πούμε, του αμιάντου, όπου δεν τολμούσαν να μιλήσουν για αμίαντο κανένας. Τα ρίχναν στους λάκους, προτιμούσαν να τα ρίχνουν στους λάκους από εδώ και από εκεί. Mm-hmm. Και εμείς λέγαμε ότι αυτό πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να το αξιοποιήσουμε, να κάνουμε ένα χιτά αμιάντου. Mm-hmm. Όπου σήμερα έχουμε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, όπου σήμερα εμείς στη Δυτική Μακεδονία το ζήτημα του αμιάντου το έχουμε λυμμένο. Έχουμε ειδικό χιτά, έτσι, όπου εκεί τοποθετούνται με όλες mm-hmm. τις προδιαγραφές που λέει η νομοθεσία για να βάλουμε κάποιον αμιάντο σε ένα χώρο. Το προβλέπει. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Όλοι οι πολίτες μπορούν να πάνε, αν έχουν αμιάντου, μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο, έτσι να το συλλέξουμε, να το πάμε στο χιτά αμιάντου σε εμάς. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το λέγαμε πριν 10-15 χρόνια, κοντεύαμε να φάμε ξύλο. Ξέρετε τι μιλάτε εσείς. Γινότανε διαμαρτυρίες. Δηλαδή, ήταν καλύτερο να το ρίχνουν στους λάκους παρά έτσι να το συλλέγουμε. Και να υπάρχει πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ εδώ είναι οργανωμένο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα πούμε κάτι άλλο. Προφανώς η κυκλική οικονομία. Και ειδικά η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα έτσι, εδώ στον τόπο μας. Και όταν λέμε έτσι κυκλική οικονομία, πάλι θα πρέπει να το σχεδιάσουμε, πάλι πρέπει να ακολουθήσουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, να ακολουθήσουμε τον εθνικό σχεδιασμό. Εδώ, να το πούμε πολύ απλά, δεν υπάρχουν έτσι μαγικά ραβδιά. Θέλει σχεδιασμό, αυτό που είπατε, θέλει δουλειά. Η Διάδημα απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Τι μπορεί να κάνει τώρα η Διάδημα. Δηλαδή, αυτό το υπόλοιπο, το 30% mm-hmm. που πάει στο χιτί, λοιπόν, αυτό κατά κάποιο τρόπο πρέπει να αξιοποιηθεί. Mm-hmm. Δεν πρέπει, όπως λέει η νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, λέει, το 2030, άντε να πάμε 35, θα πρέπει μόνο το 10% να πάει για ταφή. Τώρα πάει... Λέει το 30% mm-hmm. και το 70% ανακυκλώνεται. Άσχετα, δεν ξέρω τι γίνεται. Λέω τι γίνεται στις άλλες περιοχές. Εδώ λέω τι γίνεται. Για μας. Εδώ ανακυκλώνουμε το 70% και το 30% πάει στο χιτή. Εμείς λέμε ακόμα και αυτό το 30% ότι λέει, λέει η νομοθεσία ευρωπαϊκή, η οποία έτσι κι αλλιώς θα εφαρμοστεί, το 30% άντε το 35% πρέπει να πάει σε όλη την Ελλάδα, λέει το 10%. Ποιο 10% θα πάει, από που εμείς λέμε ναι μπορούμε, αποδείξαμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε, ναι μπορούμε να το κάνουμε γιατί το αποδείξαμε στην πράξη. Ποιες άλλες περιοχές μπορούν να το κάνουν αυτό όταν δεν κάνουν διαλογή στην πηγή, ούτε καν εργοστάσια δεν έχουν. Εν πάση περιπτώσει, άρα δηλαδή είναι ένας στόχος τον οποίο πάλι εμείς θα πετύχουμε πρώτοι. Πώς, θα σου το πω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα πρέπει αυτό το 30% να αξιοποιηθεί ως ενεργειακή αξιοποίηση του, δηλαδή να γίνει ενέργεια. Ουσιαστικά θα πρέπει να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό, το 30% είναι περίπου 30.000 τόνους, λοιπόν, και το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί υπό μορφή ενέργειας. Όμως τι σχεδιάσαμε και τι έχουμε πει. Εφόσον η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Κέρκυρας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, σε κομβικό σημείο. Η Ήπειρος
έχει ήδη εργοστάσιο. Η Δυτική Μακεδονία έχει εργοστάσιο. Γίνεται ο κάθετος ο άξονας Ε36, ποιος είναι αυτός που πάει εδώ στα Τρίκαλα κτλ. Ναι, Ε65 είναι, που προχωράει και οποίος, σύντομα θα και εκεί κάνει ένα εργοστάσιο. Η Κεντρική Μακεδονία, η οποία θα κάνει ένα εργοστάσιο. Λοιπόν, όλα αυτά τα υπολείμματα, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ένα εργοστάσιο εδώ, στην, εδώ πέρα, στην Δυτική Μακεδονία. Στα πρώην ορυχεία της ΕΔΕΗ. Όπου περίπου, περίπου συγκεντρώνονται περίπου 405.000 τόνους, όπου εκεί πέρα θα πρέπει να γίνει μια μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, άλλες τόσες όσες έχουμε σήμερα, ίσως και πολύ παραπάνω, με τις 405.000 τόνους. Εμείς το έχουμε σχεδιάσει, το έχουμε ήδη διαμηνήσει στο Υπουργείο, στο Γενικό Γραμματέα. Ετοιμάζει μια μελέτη, μας είπε ο Γενικός Γραμματέας, νομίζω ότι θα είναι έτοιμο, ότι θα γίνει όπου σίγουρα. Εδώ ναι. Θα πρέπει να γίνει. Έχει γίνει αποδεκτό το αίτημά σας. Ναι, βέβαια. Ωραία. Άρα πιστεύουμε ότι ήδη έχει ανακοινωθεί ότι εδώ θα γίνει το εργοστάσιο της ενεργειακής αξιοποίησης, λοιπόν, του υπολείμματος, και όπως είπα ότι αυτά σε σύνολο περίπου 450.000 τόνους, όλες αυτές οι περιφέρειες που μπορούμε να συγκεντρώσουμε, λοιπόν, θα έχουμε πραγματικά ένα άλλο, να το πω, εργοστάσιο, το οποίο θα απασχολεί 200, ίσως και παραπάνω άτομα, δεν ξέρω. Άρα με πολλαπλό ωφέλη και το δεύτερο. Ναι, προσέξτε όμως, πρέπει να σας πω το εξής. Θα πω κάτι άλλο. Αυτό θα πρέπει να ετοιμάσουμε και την κοινή γνώμη. Θα πρέπει να το ξέρει η κοινή γνώμη. Θα πρέπει να κάνουμε μια τιτάνια προσπάθεια, θα έλεγα, ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Και πριν, λοιπόν, και πέρα και από τη δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας, με προτεραιότητα, ας πούμε, εδώ, στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από την, θα έλεγα, την εκμετάλλευση του δικτύου τηλεθέρμανσης προς διανομή θερμικής ενέργειας. Δηλαδή, αυτό μπορεί να παράγει θερμική ενέργεια και να το δώσουμε εκεί που δεν υπάρχει. Κοζάνη, Αμύρι, κλπ. Αυτό και αν είναι. Πέρα από τις, λέμε εμείς, θα το απαιτήσουμε, τις σημειωμένες εισφορές των κατοίκων της περιοχής στην προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Τους λέμε, εφόσον θα γίνει εδώ πέρα, δεν ξέρω, μόνο την κατασκευή δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα γίνει με ΣΔΙΤ ή θα γίνει, θα μας πει, κάντε το κατά κάποιο τρόπο, ξέρω, για εσείς φορές. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει με ΣΔΙΤ. Σε τι θα γίνει με σύμπραξη σε δημόσιο και ιδιωτικό αυτά, τομέα. Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι αυτά το επόμενο διάστημα, εφόσον βέβαια, όταν λέμε σε βάθος χρόνου, δεν θα γίνει αύριο. Λέμε, σχεδιάζονται τώρα για να γίνουν μετά από ένα, δύο, μέσα τρία σε χρόνια. Μια πενταετία θα είναι λιγότερο, όλα λιγότερο αυτά. Ναι, στιγμή που υπάρχουν χρήματα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Πολύ λιγότερο. Να και η άλλη είδηση. Και, άρα, πολλά μας είπατε πρέπει, σήμερα. Και να, πρέπει να κλείσουμε με να αυτό. Ζητήσουμε, να ζητήσουμε τις μειωμένες εισφορές των κατοίκων της περιοχής στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί θα λέμε, τους λέμε, κύριε, εμείς σας δίνουμε, εδώ πέρα ανταποδοτικά, ας πούμε. Σας αφήνουμε να το κάνετε. Άρα πρέπει να το αποδεχθούν και η κοινωνία. Και βέβαια να αναδείξουμε την περιοχή μας ως ενεργειακό κέντρο διαξαγωγής, διάφορα σεμινάρια κτλ. Να κάνουμε εκθέσεις, λοιπόν, με ενεργειακό περιεχόμενο για να καταλάβουν οι πολίτες περί τίνος πρόκειται. Πετύχαμε ανακύκλωση ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα στοιχεία. Να πετύχουμε πλέον και σε αυτό, στην ενεργειακή στήριξη. Να προσθέσω βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, ως πυρήνα αυτό της ενεργειακής αξιοποίησης, σχεδιάζουμε και το πάρκο κυκλικής οικονομίας μέσα στο δικό μας το χώρο. Έχουμε 1.000.000 περίπου στρέμματα, όπου εκεί θα κάνουμε το πάρκο κυκλικής οικονομίας με διάφορες παρεμφερείς άλλες επιχειρήσεις, όπου γίνονται οι μελέτες. Πάλι το Πράσινο Ταμείο μας χρηματοδότησε διάφορες μελέτες που πρόκειται να κάνουμε, ώστε και εκεί μέσα, μαζί με αυτό το εργοστάσιο της ενεργειακής αξιοποίησης, το οποίο πιστεύω, λέω την γνώμη μου, λέω ότι μάλλον θα γίνει με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πέραν αυτού, λοιπόν, μαζί με όλα τα άλλα, θα κάνουν το πάρκο κυκλικής οικονομίας, όπου εκεί θα γίνουν διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν σχέση με όλα αυτά τα απόβλητα κτλ. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Νομίζω μέσα σε, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής τα είπαμε σχεδόν όλα, τουλάχιστον επιγραμματικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε και μέσα από τα δελτία και και βγάλαμε και πάρα πολλές ειδήσεις για τα δελτία ειδήσεων. Είναι γεγονός. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είστε
και θα μου επιτρέψετε να το πω και στον αέρα, είστε από τους πιο δραστήριους γενικούς διευθυντές ή τέλος πάντων σε τέτοιο πόστο επαγγελματικά ως άνθρωπος. Θεωρώ ότι πολλά επιτεύχθηκαν και με το προσωπικό στόχο που βάζετε κάθε φορά. Βάζουμε μια τελεία για σήμερα. Είστε επανειδήν, ευχαριστώ πολύ. Εμείς και πάμε... εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μου δώσετε την ευκαιρία να πούμε έστω εν συντομία κάποια πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος. Απαραίτητα. Στο κόκκινο τα περισσότερα. Λοιπόν, στο κόκκινο, στην εκπομπή, μια πιο αναλυτική δυνατότητα να τα αναλύσουμε όλα. Να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.